Μια θέση στο βιβλίο του Ρεκόν Γκίνες κατέκτησε το βράδυ της Δευτέρας η νέα Βίσα Ρουστιάδας, μπλέκοντας τη μεγαλύτερη πλεξούδα σκόρδων παγκοσμίως, συνολικού μήκους 612 μέτρων και 70 εκατοστών, καταρρύπτοντας το υφιστάμενο ρεκόρ των 255 μέτρων που είχε η Ουγγαρία. Η Δήμητρα Αθανάσοβα Τσορίδου, κάτοικος της νέας Βίσας, χρειάστηκε περίπου 16 ώρες και 20.000 σκόρδα, περισσότερα από 2 τόνους για να σχηματιστεί η ενιαία πλεξούδα των 612 μέτρων και 70 εκατοστών. Το σκεπτικό διεκδίκησης μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες παρουσίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου της Νέας Βίσας, Αναστάσιος Γιακομικλίδης, που διέθεσε τις 20.000 σκόρδα, υπογράμμισε πως στη Βίσα παράγεται το 60 με 70% της ελληνικής παραγωγής σκόρδου ανά την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ ποιοτικό προϊόν στο οποίο προσπαθούμε να δώσουμε ένα brand name. Τέλος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εύρου, Πασχάλης Παπαδάκης, έκανε ειδική μνήμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος. Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της έκθεσης Αλέξπο 2018 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα 20.000 σκόρδα, που αντιστοιχούσε καλλιέργεια περίπου 2 στρεμάτων, διενεμήθη στους πολυάριθμους επισκέπτες της έκθεσης, η αυλαία της οποίας έπεσε χθες βράδυ με την κατάκτηση της σημαντικής αυτής διάκρισης.